Κώστας Λάβδας, καθηγητής Ευρωπαϊκής Πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Καλησπέρα, χρόνια πολλά. Ευχαριστώ θερμά. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Μια και πρώτη... μια προσθήκη, ναι, μια και λέμε τίτλους εδώ, είναι καθηγητής Ευρωπαϊκής και συγκριτικής πολιτικής. Και συγκριτικής πολιτικής. Σωστό. Ιράν, η επόμενη μέρα. Στην περιοχή, όχι μόνο στο Ιράν, γενικά. Εντάξει, υπάρχουν βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες διαστάσεις. Έτσι, οι βραχυπρόθεσμοι είναι ότι σύμφωνα με το Σύνταγμα πρέπει μέσα σε 50 μέρες και ήδη ανακοινώθηκε τέλη Ιουνίου να γίνει η εκλογή Προέδρου. Αυτό είναι κάτι που θα μας απασχολήσει τον επόμενο μήνα, 1,5 μήνα, και θα έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, όχι μόνο για το Ιράν, αλλά και για αυτούς που παρακολουθούν το Ιράν τριγύρω. Και φίλους και εχθρούς. Και έχει και πολλούς φίλους και βεβαίως περισσότερους εχθρούς στο Ιράν. Και μετά είναι το μέσο μακροπρόθεσμο, το οποίο είναι το ερώτημα για τη διαδοχή του Χαμενεϊ, του ανώτατου θρησκευτικού ηγέτη. Διότι λίγο πολύ θεωρούσαμε ότι ξέρουμε ότι εν πάση περιπτώσει δεν θα είναι ο γιος του Χαμενεϊ, όπως λεγόταν παλιότερα, διαδοχός του, αλλά θα είναι ένας από τρεις, ένας εκ των οποίων ήταν αυτός που σκοτώθηκε, ο Ραΐσι, ο πρόεδρος. Άρα ανοίγει το θέμα της διαδοχής του Χαμενεϊ στην πραγματικότητα. Και να θυμίσω ότι το ειδικό συμβούλιο το οποίο επιλέγει τον ανώτατο θρησκευτικό και πνευματικό ηγέτη, όταν πεθάνει ή τέλος πάντων παραιτηθεί που δεν το βλέπω ο Χαμενεϊ, είναι ένα συμβούλιο το οποίο ήδη έχει φτιάξει τα short list, να το πούμε έτσι, και για παράδειγμα έχει πετάξει έξω τον Ρουχανί. Άρα πάμε για μια προσπάθεια τουλάχιστον να παγιωθεί ένα σκληρό πυρήνα. Χάθηκε ο Ραϊσί, ο οποίος ήταν κομμάτι του σκληρού πυρήνα. Νομίζω οι υπέρξη του Χαμενεϊ θα κάνουν ό,τι μπορούν τώρα στις εκλογές μέχρι το τέλος Ιουνίου να βγάλουν αυτό που θέλουν και στη συνέχεια να, γίνει, να ανοίξει ο δρόμος για τη διαδοχή του Χαμενεϊ πλέον, το όχι του Προέδρου, του Ανώτου του ηγέτη, και πάλι με έναν σκληρό πυρηνικό. Εδώ προκύπτουν δύο θέματα βέβαια. Προκύπτουν πολλά θέματα, άμα παρακολουθήσει κανείς την περιοχή και την ιστορία της, αλλά δύο είναι μπροστά στα μάτια μας και θέλω να καταλάβουν να το ακούσουν και οι ακροατές μας. Το πρώτο είναι το ερώτημα, τι θα γίνει με τις ένοπλες δυνάμεις του Ιράν. Οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν για πάρα πολλά χρόνια βρίσκονται υπό την μπότα, να το πω έτσι, των βαναστατικών φρουρών, των φρουρών της Επανάστασης. Που όμως είναι μια παράλληλη δομή. Δεν ταυτίζονται. Και παρότι έγιναν μετά την Ιρανική Επανάσταση του 1989 τρομερές εκαθαρίσεις των σώματων αξιωματικών και παρότι οι σχολές αξιωματικών πλέον βγάζουν πυθύνια όργανα της Ισλαμικής ιδεολογίας και της ηττικής πνευματικής καθοδήγησης, είναι γεγονός ότι επειδή δεν ταυτίζονται οι φρουρές της Επανάστασης και έχουν στοχοποιηθεί πολύ ευφυώς και ευστόχως από το Ισραήλ ως ο εχθρός, δηλαδή όχι τόσο το καθεστώς εν συνόλο του Ιρανικού κράτους, ως η φρουρή της Επανάστασης, αυτό εντείνει τις λανθάνουσες εντάσεις που υπάρχουν τόσοι άλλους μεταξύ στρατιωτικών δυνάμεων και φρουρών της Επανάστασης. Το άλλο πρέπει να παρακολουθήσουμε πάρα πολύ ενδιαφέρον, νομίζω, είναι τι θα γίνει με τους πολλούς ανθρώπους στα αστικά κέντρα κυρίως, και όχι μόνο στη Τεχεράνη, στις 3-4 μεγαλύτερες πόλεις, που θέλουν να ξεφορτωθούν αυτόν τον θρησκευτικό ζυγό, τον Αγιατολάχ. Και αυτές οι ομάδες θα αριστεροποιηθούν, υπάρχει μια ευβολία, μέχρι τέλος Ιουνίου που είναι οι εκλογές για πρόεδρο. Αλλά θα δούμε πόσο μακριά μπορούν να πάνε και τι είδους αντίκτυπο θα έχει το διεθνές περιβάλλον σε αυτές τις ομάδες. Διότι είναι βέβαιο ότι πάρα πολλοί γιόρτασαν τον θάνατο και του Ραΐσι και του Υπουργού Εξωτερικών και του τοπικού περιφερειακού πνευματικού ηγέτη. Ήταν και τρεις μαζί περιέργως στο ελικόπτερο το οποίο τέλος πάντων έπεσε. Και άρα στο εσωτερικό του Ιράν μπαίνουμε σε μια φάση αναταράξεων. Στο εξωτερικό, διότι όλοι οι φίλοι και εχθροί τριγύρω από τον βραχίωνα που είναι η Χεζμπολάχ μέχρι κράτη και μορφώματα που συνεργάζονται χωρίς να ταυτίζονται με το Ιράν, μέχρι βεβαίως τους εχθρούς του Ιράν που είναι πολλοί, όλοι θα παρακολουθήσουν αυτή τη διαδικασία και στο βραχυπρόθεσμο μέχρι τέλος Ιουνίου για τις εκλογές και στο μέσο μακροπρόθεσμο διαδοχή Χαμενεϊ, που εκεί πλέον ανοίγουν όλα τα χαρτιά για τις έρηδες και τους πολέμους, ας το πούμε έτσι, στο εσωτερικό. Αυτές οι ομάδες που αναφερθήκατε, τι περιθώρια και τι δυνάμεις έχουν, το λέω γιατί προφανώς τώρα οι δυνάμεις οι οποίες είναι αντίπαλες του Ιράν, οι Ηνωμένες Πολιτείες κλπ. Θα ψάξουν να βρουν ρογμές και κατά πόσο μπορούν να αξιοποιήσουν τη συγκυρία. Ναι, να θυμίσω ότι ο Ραΐσι είναι ο δεύτερος πρόεδρος του Ιράν που σκοτώνεται ενώ είναι πρόεδρος με τον ΑΒ τρόπο μετά την Ισλαμική Επανάσταση του 1979. Στις αρχές του 80, θυμάμαι 82 νομίζω, είχε σκοτωθεί επίσης ο Αλί Ρατζαΐ, ο οποίος είχε δολοφονηθεί, ήταν σαφές στην δολοφονία. Δεν ξέρουμε ακόμα τι έγινε, αλλά το αφήνουμε στην άκρη ότι έγινε με το ελικόπτερο. Δεν μπορούμε, δεν έχουμε προφορίες να το σχολιάσουμε και να το ερμηνεύσουμε και να το εξηγήσουμε. Θεωρούμε ότι είναι ατύχημα μέχρι να δούμε τι θα γίνει. Το λέω αυτό διότι όταν είχε σκοτωθεί ο πρόεδρος, αλλά από δολοφονία, είχε υπάρξει
μια αναταραχή στο εσωτερικό του καθεστώτος. Ήταν βεβαίως πολύ πρώιμη η φάση, ήταν πανίσχυρη η δυναμική της επανάστασης και αντίστοιχα ήταν πολύ ισχυρές εκείνες οι δυνάμεις που είχαν βγει στο γύρο για δολοφονίες και εκτελέσεις όλων των αντιπάλων. Οπότε τότε εκείνοι που ήταν αναμειγμένοι στον θάνατο του Πρόεδρου εκτελέστηκαν με συνοπτικές διαδικασίες. Τώρα τα πράγματα είναι όμως διαφορετικά, είναι πιο περίπλοκα, γιατί έχουν υπάρξει και μία μισή κατ' ουσίαν προεδρίες Προέδρων που ήθελαν να είναι ή να φαίνονται ότι είναι μεταρρυθμιστές. Έχουν αρχίσει δυνάμεις κοινωνίας πολιτών στις μεγάλες πόλεις να προσπαθούν να ξαναδικτυωθούν και να δημιουργήσουν κάποιες προϋποθέσεις για πίεση. Και υπάρχει στο εσωτερικό του καθεστώτος, αυτό το είδαμε τους προηγούμενους δύο Προέδρους και κυρίως τον Ροχανί, και η τάση ακόμα και οι θρησκευτικοί ηγέτες να κάθε τόσο να προβάλλουν και μια κάπως παθή φιγούρα, η οποία να μπορεί κάπως να ρίξει γέφυρες στους μετριοπαθέστερους στα αστικά κέντρα. Άρα νομίζω ότι θα έχουμε αποτελέσματα όχι μόνο στις ανοιχτά αντιπολιτευόμενες ομάδες, οι οποίες όποτε μπορούν και με τον τρόμο της καταπίεσης βγαίνουν και κάνουν διαδηλώσεις, το έχουμε δει συχνά, αλλά επίσης και στο εσωτερικό της εξουσίας, που οι μετριοπαθέστεροι θα προσπαθήσουν να πάρουν το πάνω χέρι τώρα μέχρι τις εκλογές. Διότι μετά θα είναι αργά, γιατί ξαναλέω, είναι άλλο το σώμα που βγάζει τον πρόεδρο, στο πλαίσιο μιας μη ανταγωνιστικής εκλογικής όμως διαδικασίας, η οποία αναμένεται να έχει και μεγάλη αποχή. Να θυμίσω, να ανοίγω μια παρένθεση για τους ακροατές μας. Στην προηγούμενη διαδικασία εκλογής που είχε εκλεγεί ο Ραΐσι, τα επίσημα στοιχεία, μπορούμε να φανταστούμε τα ανεπίσημα, έδιναν από το Ιράν κάτω από 50% συμμετοχή, 46% να μείνει συμμετοχή. Άρα τίθεται θέμα νομιμοποίησης όλου του. Υπάρχει τάση να νομιμοποίησης και να πούμε πάλι ότι πρόκειται για εκλογή μη ανταγωνιστική. Αυτός κατεβαίνει και δημοψηφισματικά το ψηφίζεται ή δεν το ψηφίζεται. Οπότε μέχρι το τέλος του Ιουνίου θα έχουμε πολύ σοβαρές ενδείξεις για το τι θα συμβεί στο εσωτερικό της ομάδας εξουσίας, ανεξαρτήτως τι γίνεται και δεν μπορούμε να ξέρουμε τα δίκαια τα οποία προσπαθούν να οργανώσουν διαδηλώσεις κτλ. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά τώρα στα καθημάς, εδώ έχουμε μία συγκυρία πλέον όπου σταθερές του συστήματος ασφαλείας και όχι μόνο του ευρύτερου γεωπολιτικού υποσυστήματος της περιοχής καταραίουν η μία μετά την άλλη. Και αυτό εγείρει ερωτήματα και δικές μας επιλογές. Βασικοί πυλώνες της αρχιτεκτονικής περιοχής, Ισραήλ, είναι σε βαθιά περιδίνηση με αυτά που γίνονται. Αίγυπτος κλονίζεται. Ελλάδα, Κύπρος, έτσι, ο ελληνικός παράγων στην περιοχή, ξαφνικά βρίσκεται σε μια κατάσταση όπου θα πρέπει να προσαρμόσει επιλογές και να ανταποκριθεί σε αυτές τις καταστάσεις. Δεν υπάρχει πλέον η σταθερά που υπήρχε των τριμερών συνεργασιών, ενώ όχι, δεν υπάρχει, δεν υφίστανται, αλλά οι απολύξεις, η Αίγυπτος και το Ισραήλ, έχουν τρομερά προβλήματα. Εμείς τι κάνουμε? Και έχουμε και μια Τουρκία, η οποία ήρθε παρόδο, επειδή είχαμε και την επέτειο γενοκτονία των Ποντίων, μας κουνά και το δάχτυλο στο εσωτερικό για το τι πρέπει και δεν πρέπει να λέμε, τα πολιτικά κόμματα και οι πολίτες. Να ξεκινήσω σύντομα από το τελευταίο. Αυτό είναι εντυπωσιακό που συνέβη και δεν ξέρω αν το έχουν παρακολουθήσει όλοι που μας ακούν. Υπήρξε μια ανακοίνωση που μας μάλωνε το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών. Αυτό είναι σύνηθες, αλλά το κακό είναι ότι η ανακοίνωση είχε κάτι πρόσθετο. Έκανε παρέμβαση στην ελληνική πολιτική συζήτηση. Έλεγε ότι υπάρχει ένας ακραίος λαϊκισμός από ορισμένους ανεύθυνους και ήταν σαφές ότι είναι και πολίτες και πολιτικούς, ο οποίος δεν αφήνει τους σόφρονες πολιτικούς να κάνουν τη δουλειά τους. Και νομίζω ότι το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών όφιλε να απαντήσει σκληρά, δεν το έκανε. Εκτός με κάποια πράγματα τα οποία είπε ο κ. Γεραπετρίτης. Είναι μια κακή εξέλιξη αυτή για μένα. Διπλωματικά, όταν αφήνει το Υπουργείο Εξωτερικών μια απέναντι χώρα να σου κάνει σχόλιο επισήμως, ούτε διαρροές είναι, ούτε δημοσιογραφικές πληροφορίες, ούτε τίποτα. Διαβάστε την ανακοίνωση. Είναι ότι υπάρχουν σόφρονες πολιτικοί στην Ελλάδα που θέλουν να κάνουν τη δουλειά του και ανεύθυνοι λαϊκιστές που δεν του αφήνουν. Αυτό λέει. Και οι όροι δεν είναι δικοί μου, έτσι είναι τη ανακοίνωση. Και η δική μας απάντηση ήταν αναντίστοιχη, για να με έτσι κομψώσω. Ήταν εντελώς αναντίστοιχη και αυτό το επισημαίνω ως κάτι πάρα πολύ δυσάρεστο, γιατί δημιουργείται η αίσθηση στην Τουρκία ότι, εν πάση περιπτώσει, μπορούμε να κλιμακώνουμε και στο επίπεδο του διπλωματικού λόγου ακόμα και να μην συμβαίνει τίποτα. Τώρα για το άλλο που είπατε, που είναι σημαντικό, είναι και θα προσθέσω και την Αλβανία σε αυτό το πάζλ, το οποίο έχει ενδιαφέρον, διότι η Αλβανία κουμπώνει και με την Τουρκία. Μπώνει σε μικρότερο βαθμό και με την Κίνα κτλ. Αλλά θα έλεγα ότι πράγματι υπάρχει, αν όχι αποσταθεροποίηση, μια αναδιάταξη μερική αυτών των σταθερών. Το Ισραήλ τελικώς θα σταθεί στα πόδια, δεν έχω καμία εμφιβολία γι' αυτό. Το ζήτημα με την Αίγυπτο όμως είναι περίπλοκο. Και είναι περίπλοκο, να θυμίσω, τις 28 Τετάρτου, έχει περάσει κάποιος χρόνος, περασμένο μήνα, είχα γράψει μεταξύ άλλων σε ένα άρθρο στο Liberal ότι θα δούμε τι θα γίνει εάν συνεχιστεί η σύγκρουση στη Ράφα και τις επόμενες εβδομάδες ανακαλύψουν και σύραγγες στα σύνορα με την Αίγυπτο. Και έγραφα τότε, αν συμβεί κάτι τέτοιο, η σχέση με την Αίγυπτο και με το καθεστώς Σίση, το οποίο βεβαίως συνεργάζεται με το Ισραήλ, αλλά οι σχέσεις είναι δυσκολότερες, γιατί θα αποκαλυφθεί αυτό που γνωρίζαμε από καιρό, ότι το καθεστώς Σίση προσπαθεί
όσο το δυνατόν να κρατήσει και ισορροπία, κάνοντας πως δεν βλέπει ότι υπήρχαν σύραγγες που από τη Ράφα περνάγανε στην Αίγυπτο. Δύο εβδομάδες μετά είδαμε ότι επειδή ξεκίνησαν και προχώρησαν οι επιχειρήσεις στη Ράφα, ανακοινώθηκε από τον IDF ότι βρήκαν και σύραγγες που περνάνε στην Αίγυπτο. Το λέω αυτό διότι υπάρχει ενίοτε η κάπως απλοϊκή αντίληψη ότι το καθεστώς Σίση είναι απολύτως αποκομμένο από τα μουσουλμανικά στοιχεία, μερικά τα οποία είναι πολύ ισχυρά βεβαίως, στην Αίγυπτο, και απλώς κάθεται πάνω τους με την ξυφολόγχη. Δεν είναι έτσι. Το καθεστώς Σίση έχει πάρει κάποια μαθήματα από τον προηγούμενο γύρο, έτσι, που είχαν κερδίσει οι μουσουλμάνοι, και τέλος πάντων ο Σίση είναι που τους έριξε δια της βίας. Και άρα προσπαθεί όσο καλές σχέσεις και να έχει, λόγω και της νέας περιόδου, Ισραήλ, Άραβες γείτονες, τη συμφωνία του Αβραάμ, όλα αυτά τα ωραία πράγματα, προσπαθεί να κρατήσει ισορροπίες. Εκεί λοιπόν οι σχέσεις της Αιγύπτου με το Ισραήλ γίνονται πιο σύνθετες, δεν θα πω ότι είναι κακές, πολύ πιο περίπλοκες. Και οι σχέσεις της Αιγύπτου με εμάς είναι καλές. Φτάσανε μέχρι εκεί που φτάσανε και γεωγραφικά, έτσι θυμίζω τις συντεταγμένες. Και θα έχουμε εκεί νομίζω μια αρκετά σταθερή συνεργασία, χωρίς να περιμένουμε κάτι το πολύ παραπάνω. Άρα θα έλεγα ότι είναι κατεξοχήν περίοδος, στην οποία πρέπει η ελληνική εξωτερική πολιτική να έχει και έναν αναστοχαστικό χαρακτήρα και να μην πηγαίνει με αυτόματο πιλότο, όπως δυστυχώς νομίζω ότι πηγαίνει. Ναι, ναι. Γιατί εδώ τα πράγματα θα συνεχίσουν να παράγουν εξελίξεις, ενδεχομένως και προαπόλυτο. Απολύτως. Ναι, που σημαίνει ότι δεν μπορεί η Ελλάδα να λειτουργεί με όρους, ας πούμε, προηγούμενης φάσης. Η φάση άλλαξε. Ναι, είμαστε πιο σύνθετοι. Εννοείται. Και εδώ δίνεται και εντύπωση, κλείνοντας και θα επανέλθουμε, ότι δεν μπαίνει και πολύ σαφείς θέσεις απέναντι σε, δηλαδή κρατάει μια, επαφωτηρίζω, μια αφήσιμη, ας πούμε, στάση σε διάφορα θέματα έναντι εταίρων και συμμάχων, δίνοντας λάθος μηνύματα, έτσι. Ναι, στο Ισραήλ αναφέρομαι. Στο Ισραήλ αναφέρομαι. Το signaling που κάνει, τα σήματα που στέλνονται από την Αθήνα είναι ενίοτε δημιουργούν σύγχυση. Είμαι απόλυτα βέβαιος γι' αυτό. Δεν λέω ότι απέναντι οι φίλοι και εχθροί είναι τόσο αφιλείς να περιμένουν τα σήματα. Τα σήματα παίζουν ρόλο όμως στη διεθνή πολιτική. Καμιές φορές στο παρελθόν έχουν παίξει και κρίσιμο ρόλο, όχι μόνο σε εμάς και στις ΗΠΑ και στο Ιράκ κτλ. Άρα το signaling το ελληνικό είναι πάρα πολύ προβληματικό, δυστυχώς, και γίνεται περίεργος σε μια περίοδο στην οποία εξακολουθούμε με προβλήματα κτλ. Πολλά προβλήματα, αλλά εξακολουθούμε να προσπαθούμε να αποκαταστήσουμε την ισορροπία ισχύως για την οποία λέμε κάποιοι πάρα πολλά χρόνια. Τώρα γίνεται μια προσπάθεια μετά το 20. Αυτό είναι σημαντικό, έτσι, πολύ σημαντικό. Όμως παρόλα αυτά, τα σήματα που στέλνονται είναι πάρα πολύ συγκεκριμένα, κυρίως διότι, όχι γιατί προσπαθούν να δημιουργήσουν noise, έτσι, θόρυβο και να τους μπερδέψουν, όχι. Διότι δεν υπάρχει εδώ μια στρατηγική καθαρότητα. Και αυτό με ανησυχεί, δεν σας κρύβω. Και κάτι τελευταίο, επειδή λέγεται πολύ συχνά ότι ξέρετε να μην σπαταλούμε, το μεταφέρω, δεν το υιοθετώ, αντιθέτως, ναι, να μην σπαταλούμε πολιτικό, διπλωματικό κεφάλαιο με τα Σκόπια, την Αλβανία κλπ. Γιατί έχουμε μεγαλύτερα θέματα. Το αντίθετο, από το πώς διαχειρίζεσαι τα μικρότερα θέματα, οι μεγαλύτεροι βγάζουν συμπέρασμα για το πώς θα σε αντιμετωπίσουν. Αν είσαι χαλαρός στα μικρά, θα βρεις προβλήματα στα μεγάλα. Είναι λάθος αυτό που λέγεται. Είναι σαφές και χαίρομαι που το έχω πει και στο παρελθόν και συμφωνούμε απόλυτα σε αυτό. Είναι σαφές γιατί πρώτα-πρώτα βγαίνουν συμπεράσματα, όπως είπατε. Δεύτερον, ούτως ή άλλως, εμείς σπαταλούμε κεφάλαιο. Κατά τη γνώμη μου, είναι σπατάλι και συμβολικού και πολιτικού κεφαλαίου το να κάνεις κάθε τόσο συναντήσεις κορυφής με τον Ερντογάν, ο οποίος είναι απολύτως σαφές ότι εκείνος χρειάζεται και όχι εσύ. Και απ' την άλλη μεριά, να μην ασχολείσαι πάρα πολύ, ακόμα και με micromanagement, έτσι, για τα ελληνοαλβανικά, για το θέμα των Σκοπίων, για το θέμα της Βόρειας Μακεδονίας και για θέματα τα οποία αφορούν το πώς η Ελλάδα παρουσιάζει τη θέση και το κύρος της στη διεθνή κοινότητα. Εκεί επίσης τα σήματα που έλεγα πλήν είναι πάρα πολύ συγκεκριμένα και κατά συνέπεια είναι προφανές ότι ενώ η Αλβανία προσεγγίζει όλο και περισσότερο την Τουρκία, να θυμίσω στους ακροατές μας ότι μόλις το Φλεβάρι που πέρασε η Τουρκία υπέγραψε με την Αλβανία 6 συμφωνίες, μία εκ των οποίων ήταν για ένα πλαίσιο καινούριο στρατιωτικής συνεργασίας. Άρα δεν μπορεί να τα αφήνουμε αυτά να περνάνε παίρνοντας τον Μπελέρι απλά και βάζοντάς τον σε ένα ψηφοδέλτιο και να θεωρούμε ότι αυτό είναι απάντηση σε αυτό που ψήνεται, να το πω έτσι, στα βόρεια σύνορα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε καθηγητά. Τα λέμε και στην πορεία. Για ακόμα μια φορά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Κώστας Λάδος, ευχαριστούμε πάρα πολύ.